κυρίες και κύριοι, αλλά όχι αγαπητά μας παιδιά, καλώς ήλθατε στην ακατάλληλη ζώνη του Traxion. Η μέρα που είναι σήμερα, του Αγίου Βαλεντίνου ανήμερα, είπαμε κι εμείς να εγκαταλείψουμε την ευπρέπεια και την κοσμιότητα, να προσβάλλουμε τη δημόσια εδώ, να προκαλέσουμε διέγερση, να κολλάσουμε κάθε αναμάρτητο. Διότι, εάν δεν απατώμεθα, ο έρωτας δεν μένει μόνο στις ροζ καρδούλες, πηγαίνει πολύ, πολύ παρακάτω. Φανταστείτε ένα σύμβολο του σεξ, καταξιωμένο χάρη σε μία από τις πιο αισθησιακές ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ, το 9,5 εβδομάδες. Φανταστείτε τη θεά Kim Basinger πριν από το γύρας, τη φθορά και τις πλαστικές να πρωταγωνιστεί σε μια διαφήμιση καλσόν, η οποία και απαγορεύτηκε το 1992 διότι κρίθηκε ως υπερβολικά τολμηρή. Ο ένας λόγος ήταν η sexy Kim, ο άλλος η ακόμα πιο sexy Jaguar E-Type. Την αποκάλεσαν σωληνάριο του σεξ, την Jaguar, όχι την Basinger. Τη χαρακτήρισαν φαλικό σύμβολο με ρόδες, αυτοκίνητο με πριαπισμό, υπερμέγεθες σεξουαλικό βοήθημα. Το 1961, όταν και πρωτοεμφανίστηκε, κάποιοι κοκκίνησαν και μόνο που την είδαν, ενώ σε κάποιες χώρες ο οδηγός της κινδύνευε με άμεση σύλληψη βάσει του νόμου περί ασέμνων. Κι όμως αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, η θρυλική Jaguar E-Type, με το τεράστιο προτεταμένο καπό που θα κόλλαζε ακόμη και καπουκίνο μοναχό, δεν σχεδιάστηκε για να κατακτήσει τον τίτλο ενός από τα πιο sexy μοντέλα που κατασκευάστηκαν ποτέ. Το αντίθετο, η σχεδίασή της βασίστηκε στους νόμους της αεροδυναμικής και σε σύνθετους μαθηματικούς υπολογισμούς. Όμως, όποια κι αν ήταν η λογική των σχεδιαστών της, η Jaguar E-Type ακολούθησε τη δική της πορεία. Ο ομός αρσενικός ερωτισμός που αποπνέει καθήλωσε το κοινό και άφησε με το στόμα ανοιχτό ακόμα και τον κατεξοχήν δύσπιστο και σνόμπ για οποιοδήποτε αυτοκίνητο δεν ήταν ιταλικό και δεν είχε το σήμα με το σουζαριστό αλογάκι στη μάσκα του, τον Έντσο Φεράρι. Όταν ακόμη και ο γέρος του Μαρανέλο παραδεχόταν ότι το σχήμα της E-Type την καθιστά ως ένα από τα πιο ωραία αυτοκίνητα που δημιουργήθηκαν ποτέ, τι να πούμε κι εμείς. Η Jaguar E-Type κέρδισε μια θέση στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης και αυτό θα αρκούσε για να υπογραμμίσει την αισθητική διαχρονική της αξία. Ωστόσο, πέρα από αυτά, η πραγματική ευλογία είναι ότι ενώ άλλοι τη θεωρούν ελκυστική σαν μοιραία γυναίκα και άλλοι σαν το πλέον φαλόσχημο τροχοφόρο στην ιστορία της αυτοκίνησης, κάποιος απλώς την περιέγραψε σαν σεξ με ρόδες. Έτσι απλά. Πέως εδώ. Γιατί είναι βέβαιο ότι ενώ τίποτα δεν πλησιάζει και δεν υποκαθιστά τη μαγεία της σωματικής επαφής, υπάρχουν κάποια πράγματα που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε. Η Jaguar E-Type θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά. Και αν δεν κάνουμε λάθος, κάπου έχει πάρει το μάτι μας μια φωτογραφία του Αγίου Βαλεντίνου να πλακώνεται στα γκάζια με μια τέτοια. Βοήθειά σας, αδερφοί.